Για το θέμα θα το αναλύσω λίγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, οι κύριοι τηλεθεατές, λίγο υπομονή, γιατί έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε τουλάχιστον τη δυσκολία που έχει η αστυνομία να καταγγείλει το Σωτήρη Παρούτη ότι άναψε και πέταξε Μάλιστα. κροτίδα. Λοιπόν, ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος από τη στιγμή που θα την ανάψει μέχρι και τη στιγμή που θα εκραγεί είναι μερικά δευτερόλεπτα. Για να μπορέσει η αστυνομία να σχηματίσει ποινική υπόθεση χρειάζονται δύο βασικά συστατικά. Ναι, στοιχεία. Το ένα συστατικό είναι το αυτόφορο αδίκημα, να το δει ο αστυνομικός δηλαδή και κατά χρόνο και συνέχεια να μπορέσει να το συλλάβει ή να τον κατηγορήσει. Και το τεκμήριο. Και να έχει μαρτυρία. Πέραν τούτου χρειάζεται ακριβώς το τεκμήριο. Ακόμα και να το δει ένας πολίτης και να καταθέσει ότι αυτός έριξε κροτίδα, πρέπει να αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο που προκάλεσε εκρηκτικό αποτέλεσμα ή που δημιούργησε εκρηκτικό αποτέλεσμα ήταν απαγορευμένο είδος πυροτεχνίας. Και είναι αδύνατο να αποδειχτεί όταν δεν έχεις το αντικείμενο, ειδικά σε έναν χώρο που έχουν ρηχθεί από πριν εκατοντάδες κροτίδες. Εκατοντάδες. Άρα, αυτά τα 30 άτομα που ενέχονται, τα 30 πρόσωπα που ενέχονται που έχω αναφέρει είναι αυτοί που μετέφεραν ή πολλούσαν ή είχαν στην κατοχή τους. Πάμε στη διακίνηση, πάλι. Στη διακίνηση, Εντάξει. κύριε Παρούτη, εκεί είναι και ο μεγάλος στόχος και το μεγάλο διακύβευμα. Λίγο. Εκεί ακριβώς. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να σταματήσουμε την πηγή. Και αυτό θα γίνει μέσα από πληροφορίες. Μια τηλεθεάτρια λέει ανοίγεται τα μάτια όλων με αυτό που λέτε, ότι δεν μπορεί να καταγγελθεί. Όχι, δεν είπα ότι δεν μπορεί να καταγγελθεί. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ήμουν απόλυτα σαφής. Είναι παράνομο και τιμωρείται μέχρι και 10 χρόνια φυλακή και μέχρι και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Ή και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Εκείνο μου είπα είναι πολύ Έχετε δύσκολο. Έχετε στοιχεία πόσοι καταγγέλθηκαν και τιμωρήθηκαν πέρσι. Έχουμε φυλάκιση για αυτό το αδίκημα. Φυσικά έχουμε. Και έχουμε φυλάκιση. Ειδικά σε μεγάλες ποσότητες έχουμε φυλακίσεις. Ναι, και πολύ ψηλά πρόστιμα. Όμως δεν ανοίγουμε τα μάτια, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχω την εντύπωση, κύριε Παρούτη, ότι μας έχετε καλέσει για να πούμε τις αλήθειες. Ναι, όχι. Και εγώ θέλω απλώς. Διάβασα και εγώ το σχόλιο της τηλεθεάτριας που το σκέφτηκα και εγώ ενδεχομένως. Ναι, ότι έτσι λέμε περίπου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταγγελθεί ένας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχτεί στο δικαστήριο. Εντάξει. Και όχι να καταγγελθεί. Να καταγγελθεί μπορεί να καταγγελθεί. Είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτεί. Γιατί? Λόγω του ελάχιστου χρόνου τέλεσης του αδικήματος και παράλληλα της απουσίας του τεκμηρίου που θα αποδείξει την τέλεση του αδικήματος. Γι' αυτόν τον λόγο και ως αστυνομία δεν αναλώνουμε τους πόρους μας ούτως ώστε να είμαστε πίσω από τον κάθε επίδοξο χρήστη, γιατί είναι πολύ δύσκολο και θα ήταν σπατάλη πόρων. Υπάρχει μια ιεράρχηση προτεραιότητων εν τη σοφία της ηγεσίας μας, μπορώ να πω. Εντάξει, όμως κύριε Παπαδόλη, εγώ σας είπα Αντιλαμβάνεστε όμως, ναι. όταν σταματήσουμε την Εκεί που ζωή, ήμουνα εγώ, τουλάχιστον ήταν πέραν των 1.000 εκρήξεων, χωρίς υπερβολή. Ωραία. Δηλαδή, μιλάμε ότι το δευτερόλεπτο μπορεί να ήταν 2-3. Δεν αυτό, μπορώ να σας περιγράψω δηλαδή. Αυτό που λέτε αποδεικνύει αυτό που μόλις είπα. Ναι, ότι είναι δύσκολη η καταγγελία. Εντάξει. Λέει μια τηλεθεάτρια, έτυχε να είμαι διακοπές σε ένα χωριό της ορεινής Λεμεσού. Απογοητεύτηκα όμως φοβερά, πραγματικά ανάσταση δεν κάναμε. Μια τεράστια αναστάτωση ήταν η εμπειρία μας, κρίμα πραγματικά. Πατέρα Παρασκευά, να ακούσουμε τους τηλεθεατές και θα έχετε τον χρόνο και για να σχολιάσετε. Παρακαλώ.